το βήμα της σημερινής μας εκδήλωσης θέλουμε να χαιρετήσουμε άλλη μια φορά όλες και όλους που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να κατοχυρωθεί το νερό ως κοινωνικό αγαθό σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι αγώνες, όπως και οι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις μετά το έγκλημα στα Τέμπη, αναδεικνύουν τη δύναμη του λαού όταν αποφασίζει να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Αναδεικνύουν όμως και τη σημασία να προσδιορίσουμε με σαφήνεια ποιος είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος για να μην εγκλωβιστεί η δίκαιη αγανάκτηση του λαού σε κάλπικα διλήμματα, στην επιλογή του δίθεν μικρότερου κακού. Ιδιαίτερα τώρα, στην προεκλογική περίοδο, όπου όλοι οι συνένοχοι για τη σημερινή κατάσταση, όλοι όσοι κυβέρνησαν τη χώρα, παριστάνουν ξανά τους σωτήρες. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που κρύβουν την αλήθεια όταν ισχυρίζονται ότι στις εκλογές του Μάη πρέπει να ψηφίσουμε για να παραμείνει το νερό δημόσιο αγαθό και ότι ο μόνος που το απειλεί είναι η σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι σήμερα το νερό είναι εμπόρευμα και όλοι εμείς είμαστε πελάτες των ανώνυμων εταιριών που το εμπορεύονται. Το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Το ξέρει ο οποιοσδήποτε από μας ανοίγει το λογαριασμό της ΕΙΑΦ, της ΕΙΔΑΠ, των δημοτικών επιχειρήσεων στο τέλος του διμήνου. Το ξέρουμε όταν αγοράζουμε εμφιαλωμένο νερό. Και αυτό συμβαίνει σήμερα που υπάρχει κρατικός δημόσιος έλεγχος και που οι επιχειρήσεις ίδρυψης είναι κρατικές και δημοτικές. Και αυτό συμβαίνει γιατί στο σημερινό κράτος πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Το σημερινό κράτος και όλες οι κυβερνήσεις του υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων και όχι της κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε απέναντί μας το εχθρικό κράτος του κεφαλαίου που όχι μόνο δεν αποτελεί αντίβαρο των ιδιωτικών συμφερόντων των μεγάλων ομίλων, αλλά προωθεί ενεργά τα στρατηγικά συμφέροντά τους. Όποιος αμφιβάλλει γι' αυτό, αρκεί να σκεφτεί τι έγινε και γιατί έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, πριν επιχειρήσει η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να περάσει τα νέα αντιδραστικά μέτρα. Να σκεφτεί τι έγινε με υπαρκτό το δημόσιο έλεγχο και με τις επιχειρήσεις στα χέρια του κράτους και των Δήμων και όχι στα χέρια κάποιου στρατηγικού επενδυτή. Τι συνέβη λοιπόν, φίλες και φίλοι, την τελευταία 20ετία από την εποχή που η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ αναδιαρθρώθηκαν και στη συνέχεια έγινε η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο ως ανώνυμες εταιρείες, ως ανώνυμες μετοχικές εταιρείες. Το προσωπικό τους μειώθηκε πάνω από 50%, ενώ ο κύκλος των εργασιών τους αυξήθηκε σημαντικά παράλληλα με την οικιστική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι με κατοχυρωμένα δικαιώματα στις επιχειρήσεις ίδρευσης έγιναν και γίνονται όλο και λιγότεροι. Εφαρμόζεται όλη η βεντάλια των ελαστικών εργασιακών σχέσεων για την ένταση της εκμετάλλευσης. Συνυπάρχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι, με οχτάμινες συμβάσεις, εργολαβικοί και πρακτικάροι, που αμείβονται με μισθούς πείνας. Μετά τη μεγάλη σφαγή της μείωσης των πραγματικών μισθών κατά 35%, με το κόψιμο επιδομάτων τριετιών δώρων, ήρθαν οι νέες απώλειες με την εκτείναξη του πληθωρισμού και ιδιαίτερα της ακρίβειας στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Για την επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών με την αύξηση πάνω από 150% των τιμών για τις υπηρεσίες ίδρυψης και αποχέτευσης δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τα γνωρίζει κάθε φτωχό λαϊκό νοικοκυριό
μαζί με τα ψηλά τέλη σύνδεσης και τις διακοπές και τις σχετικές απειλητικές προειδοποιήσεις λόγω αδυναμίας έγκαιρης πληρωμής. Γνωστές είναι επίσης οι απώλειες των δικτύων που ξεπερνούν σήμερα στην Ελλάδα το 35%. Γνωστές είναι και οι καθυστερήσεις στα αναγκαία έργα αναβάθμισης, επέκτασης και συντήρησης των δικτύων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας του νερού. Γνωστά είναι τα προβλήματα από τις γειτονιές που χρησιμοποιούν ακόμα βόθρους για την αποχέτευση, τις βλάβες μεγάλης διάρκειας, μέχρι τα χαράτσια που ακολουθούν τα όποια νέα έργα όταν επιτέλους υλοποιηθούν με συμβάσεις παρακόρησης και ΣΔΙ. Σε αρκετές περιπτώσεις οι κυβερνήσεις αλλάζουν και τα ίδια προβλήματα συζητούνται για πάρα πολλά χρόνια. Σκεφτείτε τα προβλήματα επάρκειας στους καλοκαιρινούς μήνες στη Χαλκιδική, τις καθυστερήσεις στη δημιουργία πραγμάτων που θα μπορούσαν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στο θέμα της επάρκειας του νερού. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχει δημόσιος έλεγχος και δημόσιες επιχειρήσεις? Είναι όλες οι κυβερνήσεις ανίκανες και διεφθαρμένες? Αποτελούν εξαιρέσεις στον κανόνα όλα αυτά? Αποτελούν ελληνική πρωτοτυπία? Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος τους, είτε αυτές είναι κρατικές, είτε ιδιωτικές, είτε μικτές. Προκύπτουν από την εμπορευματοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών όπως η ίδρυψη, η άρδευση, η αποχέτευση, η ενέργεια. Επιβεβαιώνουν ότι για να είναι κερδοφόρα οποιαδήποτε καπιταλιστική επιχείρηση, κρατική ή ιδιωτική, πρέπει να ξεζουμίζει τους εργαζόμενους της, να αυξάνει το βαθμό εκμετάλλευσης και να χαρατσώνει τους πελάτες της στη λαϊκή κατανάλωση. Ας δούμε πώς επιβεβαίωσε κοινικά αυτό το ακλόνητο συμπέρασμα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΑΦ Νίκος Παπαδάκης στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στις επικρίσεις τότε για τις 2.000 διακοπές κάθε μήνα σε νοικοκυριά που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Απάντησε λοιπόν χωρίς περιστροφές. Το νερό το διαχειριζόμαστε ως εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και οι μέτοχοί μας πρέπει να αποκομίζουν κέρδη. Και συμπλήρωση. Κόβουμε το νερό για να κάνει ο κόσμος ρυθμίσεις. Η διακοπή για 100 και 150 ευρώ δεν γίνεται, αλλά γίνεται για μεγαλύτερα ποσά. Ήταν και ευαίσθητος ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ποιοι είναι οι μέτοχοι στους οποίους αναφερόταν ο Διευθύνων Σύμβουλος? Το κράτος ο συλλογικός καπιταλιστής και οι ιδιωτικοί όμιλοι όπως του Πόλσον στην ΕΙΔΑΠ και της ΣΟΕΣ στην ΕΙΑΚ που δεν κατάφερε να πάρει εκείνη την εποχή μεγαλύτερο πακέτο. Και αυτός ο νόμος του κέρδους ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Και για τις εταιρείες ίδρυψης και για τις εταιρείες εμφιαλωμένου νερού που αυξάνουν τις πωλήσεις τους τα τελευταία χρόνια με ρυθμό που πλησιάζει το 2% ετησίως, με κύκλο εργασιών που έφτασε το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Η αύξηση του μεριδίου αγοράς των εταιριών εμφιάλωσης, η οποία βασίζεται στην περιορισμένη διαθεσιμότητα και ποιότητα του δικτύου νερού σε αρκετές περιοχές της χώρας, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κατανοήσουμε τα ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς. Επειδή το νερό είναι σήμερα εμπόρευμα, βλέπουμε να μην λύνονται ακόμα και στοιχειώδη προβλήματα, όπως το να μην υπάρχουν επαρκείς κοινόχρηστες βρύσες σε δημοτικές παιδικές σαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό επίσης δεν θεωρείται πλέον δεδομένη ούτε καν η προσφορά δωρεάν νερού στους πελάτες όλων των εστιατορίων και των καφενείων. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι μοιραία. Μπορεί να αλλάξει ριζικά η απαράδεκτη κατάσταση που ζούμε σήμερα. Μπορεί να ικανοποιηθεί το σύνολο των αναγκών μας με βάση τις μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για την ασφαλή και προσιτή σε όλους ίδρυψη, την αποτελεσματική άρδευση, την αντιπλημμυρική προστασία.
την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Υπάρχει ανατρεπτική διέξοδος, ο σοσιαλισμός, που μπορεί να διασφαλίσει την ικανοποίηση των αναγκών μας. Γιατί στο σοσιαλισμό θα αλλάξει ο σκοπός της παραγωγής. Δεν θα είναι πλέον σκοπός το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά η ευημερία της κοινωνίας. Και αυτό θα μπορεί να γίνει γιατί θα καταργηθεί η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Με άλλα λόγια, τα εργοστάσια, το νερό, η γη, τα δάση, οι υποδομές δεν θα αποτελούν πλέον εμπορεύματα, αλλά κοινωνικά αγαθά. Θα αλλάξει επίσης ο ρόλος των εργαζομένων, που θα απαλλαγούν από τα δεσμά της μισθοδισκλαβιάς και θα παίζουν ενεργό ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Θα αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος στο μορφωτικό επίπεδο και η ουσιαστική εμπλοκή στις πολιτικές αποφάσεις. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας θα μπορεί να αξιοποιεί προγραμματισμένα τα μέσα παραγωγής και τους εργαζόμενους. Θα αξιοποιεί τη διεπιστημονική έρευνα για τη γρήγορη ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών λύσεων και την έγκαιρη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τις σημερινές επιστημονικές προβλέψεις για μελλοντική υποβάθμιση στην Ελλάδα της παραγωγικής δυνατότητας των εδαφών σε περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας λόγω ξηρασίας και τον έγκαιρο σχεδιασμό των λύσεων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα εργοστάσια επεξεργασίας νερού, τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης θα αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία και θα ανήκουν στον ενιαίο κρατικό φορέα νερού της εργατικής εξουσίας. Ο ενιαίος κρατικός φορέας νερού, σε συνεργασία με άλλους αντίστοιχους κρατικούς φορείς όπως της ενέργειας, της πολιτικής προστασίας των δασών, θα διασφαλίζει την κατασκευή υποδομών εμπλουτισμού των επίγειων και υπόγειων υδροφορέων και την ενεργοποίηση τεχνικών εξοικονόμησης του διαθέσιμου νερού, την αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων για τη στήριξη της εγχώριας αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής, την εξασφάλιση λαϊκής κατανάλωσης και ιδιαίτερα ίδρευσης με ελεγμένο ποιοτικό νερό, η οποία θα κατοχυρώνει στην πράξη και όχι στα λόγια το νερό ως κοινωνικό δικαίωμα, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με την ανάταξη των οικοσυστημάτων, των ποταμών και των λιμνών, την αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας για την αύξηση και βελτίωση της διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού, όπου θα έχει εξαφανιστεί ο ανταγωνισμός διαφορετικών εταιριών και συμφερόντων της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, το σοσιαλιστικό κράτος θα μπορεί να υλοποιεί ενιαίο, ολοκληρωμένο σχέδιο σε κάθε περιοχή, σε κάθε υδατικό διαμέρισμα, σε κάθε λεκάνη απορροής και για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου και για την προστασία και την ενίσχυση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και για την προστασία των δασών και για την υλοποίηση και λειτουργία των αναγκαίων υδροηλεκτρικών έργων. Δεν θα καθορίζεται, για παράδειγμα, ο ρυθμός υλοποίησης των αναγκαίων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων από τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων για τα μερίδια της αγοράς και τα κέρδη τους. Ούτε θα χωροδοτούνται ανεξέλεγκτα γιγαντιαία αιωλικά πάρκα όπως σήμερα σε κορεσμένες περιοχές με αρνητικές συνέπειες στα δάση και στον υδροφόρο ορίζοντα. Ορισμένοι εξακολουθούν να αμφιβάλλουν. Ακούμε συχνά, καλά τα λέτε, αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Μα έγιναν, αγαπητές φίλες και φίλοι, στον 20ο αιώνα στη Σοβιετική Ένωση. Η ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας στη Σοβιετική Ένωση κατοχύρωσε, όχι στα λόγια, στην πράξη, το κοινωνικό δικαίωμα στο νερό, αλλά δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Διασφάλισε σε μεγάλο βαθμό την αναλογική ανάπτυξη των υποδομών για την αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό των υδάτινων πόρων σε σχέση με την ανάπτυξη των πόλεων, της βιομηχανίας και των μεταφορών. Αυτή την ολοκληρωμένη λύση για την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών φωτίζει το ανατρεπτικό πρόγραμμα εξουσίας του ΚΚΕ. Και φυσικά δεν περιμένουμε παθητικά κάποια μεγάλη μέρα του σοσιαλισμού για να υλοποιηθεί η πρότασή μας.
Μπαίνουμε μπροστά σήμερα για να οργανωθούν εστίες αντίστασης και αγώνες ενάντια στην επίθεση του κεφαλαίου, αλλά και για να μην μείνουν αυτοί οι αγώνες μετέωροι στα μισά του δρόμου. Μπαίνουμε μπροστά για να αποκτήσουν οι αγώνες συνέχεια, διάρκεια, πανελλαδικό χαρακτήρα και νικηφόρα προοπτική, για να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο την εκάστοτε κυβέρνηση. Για να αλλάξει ο πολιτικός συσχετισμός, να καταδικάσουν και να εγκαταλείψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι τα κόμματα του κεφαλαίου. Γι' αυτό φωτίζουμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις που να ωφελούν τόσο το κεφάλαιο όσο και εμάς τους εργαζόμενους τα θύματα της εκμετάλλευσης. Φωτίζουμε ότι για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Φωτίζουμε ότι διαλέγοντας κάθε φορά το δίθεν μικρότερο κακό, υπερασπίζοντας απλά την εκάστοτε υπάρχουσα άσχημη κατάσταση μπροστά στις επερχόμενες νέες, ακόμα πιο αντιδραστικές αλλαγές, πήγαμε από το κακό στο χειρότερο. Ότι αυτή είναι η γραμμή που οδήγησε το κίνημα από ήττα σε ήττα. Γι' αυτό και απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου δεν δίνουμε τη μάχη κάτω από την απατηλή σημαία του δημοσίου ελέγχου από το κράτος του κεφαλαίου. Υψώνουμε τη σημαία της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών ενάντια στους ομίλους, στο κεφάλαιο, στο κράτος του και στις κυβερνήσεις του. Είμαστε καθημερινά μπροστά στον αγώνα για να σταματήσει το νερό να αποτελεί εμπόρευμα και να κατοχυρωθεί πραγματικά ως κοινωνικό αγαθό, ως κοινωνικό δικαίωμα. Μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για να σταματήσει να βρίσκεται το νερό στα χέρια ανωνύμων εταιριών που λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος. Να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο που εδραιώνει την επιχειρηματική λειτουργία στο νερό με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Με άλλα λόγια, παλεύουμε όχι μόνο ενάντια στην άμεση ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά συνολικά ενάντια στην εμπορευματοποίηση και στην έμεση ιδιωτικοποίησή του από δημοτικές και ανώνυμες επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να καταργηθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις άμεσου μόνιμου προσωπικού για πλήρη σταθερή εργασία για το σύνολο των εργαζομένων με ουσιαστικές αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό με 35 ώρο πενθήμερο 7 ώρα. Για φθηνό ελεγμένο ποιοτικά νερό για το λαό με άμεση μείωση των τιμολογίων κατά 30% σε ανέργους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Για την άμεση υλοποίηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων υποδομής στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑ, ιδιαίτερα του αποχετευτικού δικτύου, χωρίς ΔΙΠ και συμβάσεις παρακόλλησης. Για την κατάργηση του νέου νόμου της Νέας Δημοκρατίας και όλου του νομοθετικού πλαίσιου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για το νερό. Και αυτός ο αγώνας δεν αφορά μόνο το νερό. Δίνουμε τη μάχη ενάντια στην εμπορευματοποίηση της ενέργειας, των μεταφορών, των φαρμάκων, των επικοινωνιών, όλων των κοινωνικών αναγκών. Μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί πανελλαδικά η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση, η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η σύγκρουση με τις δεσμεύσεις, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Μπαίνουμε μπροστά για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής του πραγματικού μας αντίπαλου, του συστήματος που εκμεταλλεύεται τη δουλειά μας και εμπορεύεται τη ζωή μας. Σας καλούμε να πάρετε τη θέση σας στη μάχη δίπλα μας, δίπλα στο ΚΚΕ, για να καταδικάσουμε όλους τους συνενόχους, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους που ευθύνονται για το πως φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά στον αγώνα απέναντι σε όποια κυβέρνηση του κεφαλαίου σχηματιστεί την επόμενη μέρα, για να μην περάσουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα και να οργανωθεί η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ελάτε μαζί μας, βαδίστε μαζί μας για να ενισχύσουμε το ΚΚΕ παντού, στις κάλπες των βουλευτικών εκλογών, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. Ελάτε μαζί μας για να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει.